Ο Σπύρος Μισθός είναι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων μετά και την καταπλειοψηφία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο νέος διευθυντής θα πάρει τη σκυτάλη από τον Γιώργο Νάκο που τα τελευταία τρία χρόνια κράταγε τα ενία του Διπεθή μετά και την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Συγκινημένος από την επιστροφή του στα Γιάννενα και μάλιστα μέσα από μια σημαντική καλλιτεχνική θέση, δήλωσε ο Σπύρος Μισθός. Όπως τόνισε, η Ήπειρος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα για την αναβάθμισή της. Δυστυχώς όμως έχει μείνει πίσω στα καλλιτεχνικά δρόμενα. Στόχοι της νέας διοίκησης του Διπεθή είναι η προσέγγιση του γενιώτικου κοινού με αλλαγή ρεπερτορίου, κυρίως με την προσθήκη κομμωδιών στα έργα του θεάτρου και η ανάδειξή του σε ένα από τα καλύτερα θέατρα ολόκληρης της χώρας. Ο πρώτος μου στόχος είναι να υπάρξει προσέγγιση στο γενιώτικο κοινό και, και να έρθει ο κόσμος κοντά στο θέατρο. Θα συμβεί αυτό εφόσον πάψουμε να είμαστε λίγο κουλτουριάριδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε και στην αντίπαλη πλευρά με έργα ευτελή κλπ. Αλλά θα υπάρξει μια προσέγγιση του κόσμου με κάποια έργα λίγο πιο κωμωδίες, λίγο πιο ενός άλλου ρεπερτορίου από αυτά που μέχρι τώρα ανεβαζόταν. Θέλω να υπάρξει μια προσέγγιση του κόσμου στο θέατρο. Ο πρώτος μου στόχος είναι αυτός. Και ο δεύτερος μου στόχος είναι το Διπεθέ Ιωαννίνων να γίνει ίσως το καλύτερο Διπεθέ της Ελλάδος. Για προσπάθεια επιβολής του Σπύρου Μισθού στη διοίκηση του Διπεθή από τη Δημοτική Αρχή έκανε λόγο με την ανακοίνωση της ανάληψης της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή ο Δημοτικός Σύμβουλος με την Παράταξη Συμμαχία Ενεργών Πολιτών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διπεθή, Μωυσής Ελισάφ. Σύμφωνα με τον κύριο Ελισάφ, η επιλογή του συγκεκριμένου προσώπου ανάμεσα σε καλύτερες υποψηφιότητες, με μεγαλύτερες καλλιτεχνικές δυνατότητες και διοικητικές ικανότητες, αποτελεί ένα ακόμη σφάλμα στην ιστορία του Διπεθή. Πιστεύω ότι είναι μια απόφαση που επιβλήθηκε από τη Δημοτική Αρχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου.